Πάμε στην Καβάλα λοιπόν και αυτό σε αυτό το διπλό έγκλημα και την αυτοκτονία. Όλα λοιπόν, Μάριον, συνέβησαν λίγο πριν τις 10 το πρωί, όταν ένας 56χρονος δολοφόνησε την 30χρονη σύντροφό του, καθώς και το μόλις περίπου 10 μηνών παιδί τους. Πρόκειται για ένα σοκαριστικό έγκλημα που σημειώθηκε στην περιοχή Λεκάνη της Καβάλας. Να πούμε πως το έγκλημα σημειώθηκε στο Μαντρί που διατηρεί στην περιοχή ο 56χρονος, που διατηρούσε ο 56χρονος κτηνοτρόφος. Αφού πυροβόλησε με καραμπίνα τη σύντροφό του και το παιδί του, στη συνέχεια έστριψε το όπλο προς το μέρος του και έβαλε τέλος στην ζωή του. Ο λόγος που συνέβη αυτό είναι γνωστός? Υπήρχαν κάποιες οικονομικές διαφορές μεταξύ του ζευγαριού, αλλά ο βασικός λόγος ήταν η επιμέλεια του παιδιού. Είχε προηγηθεί και ένα δικαστήριο και ο άνδρας αυτός κατάλαβε πως έχανε την επιμέλεια του παιδιού. Και... Δηλαδή, είναι άλλη μια περίπτωση μιας γυναίκα που θέλησε να χωρίσει και δεν το δέχτηκε ο σύντροφος και έφτασε σε αυτό το σημείο να σκοτώσει και τη γυναίκα και το παιδί του. Είναι άλλη μία γυναικοκτονία, Μάριον, αλλά στην περίπτωση αυτή έχουμε και τη δολοφονία πέραν της γυναίκας και του παιδιού. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια. Λοιπόν, κοίταξε, Φίβο, κάτσε τώρα να τα βάλουμε, γιατί είναι σοκαριστική η είδηση, να τα βάλουμε σε μία τάξη. Εσύ επικοινώνησες και είχες μία συνομιλία με κάτοικο μάρτυρα αυτού του φωνικού. Ακριβώς. Ή, εν πάση περιπτώσει, από τους ανθρώπους που έτρεξαν πολύ γρήγορα και αντίκρισαν το τι έχει συμβεί. Έχουμε, Μάριον, μία αποκλειστική μαρτυρία από το debater.gr. Μιλήσαμε με κάτοικο της περιοχής, τον άνθρωπο που έμαθε την δολοφονία πρώτος και τον άνθρωπο που πήρε τηλέφωνο την αστυνομία για να ενημερώσει για το απεχθές αυτό έγκλημα. Θα πάμε να το ακούσουμε και αμέσως μετά θα έχουμε και σε τηλεφωνική επικοινωνία έναν άλλο κάτοικο της περιοχής και φίλο του αυτόχειρα, από όσο με ενημερώνουν. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε πρώτα τι σου είπε. Αυτοί είχαν κάνει μια σχέση εδώ και 3 με 4 χρόνια ή 5. Τα πράγματα κυλούσαν πολύ καλά. Κάποια στιγμή αυτή η κοπελά είδε ότι τα πράγματα αρχίζουν από τη μεριά του δράστη. Βλέπουν ότι ο άνθρωπος αυτός δεν ξέρει να κάνει κουμάντο στα οικονομικά. Και τον λέει η κοπέλα: έλα να δούμε τι κάνουμε εδώ. Δεν πάμε καλά. Αυτό σήμερα, αύριο. Κάποια στιγμή η κοπέλα γανάκτησε και του λέει: θα τελειώσουμε. Θα πάω στον παππού μου. Τα σπίτια του είναι δηλαδή στα 500 μέτρα απόσταση. Έφυγε η κοπέλα, έγινε το δικαστήριο, όλα ωραία, όλα καλά. Απλά αυτός είδε ότι το χάνει το δικαστήριο. Και σήμερα την λέει: φέρ το μωρό να κάνουμε να δει τα σκυλιά και τα κατσίκια εκεί πέρα που έχει κτλ. Και αυτή πάει, λέει τη θεία της, ότι εγώ θα πάω εκεί, αλλά αν δεν έρθει μία ώρα, ψάξε με. Εμείς είμαστε στην καφετέρια του χωριού. Έρχεται ένας φίλος μου εκεί πέρα, ο οποίος είναι πρόεδρος του Ξάρφος, χτυπάει το κινητό του μέσα στο αυτοκίνητο και τον λέει του αδερφού του ο γιος: θείο, έλα γρήγορα στη Μάντρα, είναι σκοτωμένοι και οι τρεις. Παίρνει το αυτοκίνητο και πάει βολίδα. Με το που πάει βολίδα εκεί στο μέρος, με παίρνει ένα τηλέφωνο και με λέει: πάρε την αστυνομία τηλέφωνο. Λέει: είναι σκοτωμένοι και οι τρεις. Εντελώς σοκαριστικό. Μια συγκλονιστική μαρτυρία, Μάριον. Ουσιαστικά το είχε σχεδιάσει, δηλαδή την κάλεσε εκεί, έχοντας στο μυαλό του τι θα πράξει προφανώς. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν γνωριστεί το 2018 και τον Ιούλιο του 2022, πριν από μερικούς μήνες. Ελληνογερμανίδα, δεν είχαν παντρευτεί, διατηρούσαν σχέση. Και από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα ήταν χωρισμένοι. Να σε ρωτήσω, ήταν σε διάσταση και υπήρχε και το μωρό, το οποίο το διεκδικούσαν δικαστικά τώρα, υπήρχε ένα μωρό, την παράθεση. Και υπάρχουν μάλιστα πληροφορίες πως το μωρό βαφτίστηκε πριν από ένα μήνα, Μάριον. Και την περασμένη Τρίτη, πριν από δηλαδή 3 μέρες, έγινε δικαστήριο για την επιμέλεια του παιδιού. Στο δικαστήριο αυτό ο 56χρονος κατάλαβε πως θα χάσει την επιμέλεια. Και υπάρχουν πληροφορίες, πως είπε μάλιστα σε κατοίκους της περιοχής, πως δεν θα δικάσει το δικαστήριο, θα δικάσω εγώ. Α, το είχε ήδη πει αυτό. Ακριβώς. Για πάμε να πάρουμε έτσι και την άποψη και το τι ξέρει, εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Ευκλήδης Καλογερίδης, ο οποίος είναι κάτοικος, αλλά από όσο μου λένε, κύριε Καλογερίδη, εσείς ήσασταν και φίλος του αυτόχειρα κτηνοτρόφου. Καλησπέρα σας. Ναι, όλοι εδώ η μικρή κοινωνία. Είναι μικρή κοινωνία, ναι. Για πείτε μας τώρα, τι έχει συμβεί, γιατί τώρα έχει σοκαριστεί το Πανελλήνιο, νέα γυναικοκτονία και επιπροσθέτως σκότωσε και το παιδί του. Να σας δώσω και μια πληροφορία που την άκουσα τώρα, ότι άφησε σημείωμα. Η αστυνομία βρήκε σημείωμα στο σπίτι του δράστη. Και γνωρίζετε το περιεχόμενο του? Όχι, δεν το είπαν. Είπαν ότι άφησαν σημείωμα. Πήγε ο εκτροδικαστής με την ασφάλεια και βρήκαν σημείωμα στο σπίτι του
Υπήρχε τόσο μεγάλη ένταση ανάμεσα στο ζευγάρι που να ήταν αναμενόμενο ότι εν πάση περιπτώσει δεν θα είχε καλό τέλος αυτή η ιστορία. Να σας πω κυρία μου ότι εδώ μιλούσανε στο δρόμο, αυτός είχε το αυτοκίνητο και πήγαινε στα ζώα του, μιλούσαν, έπαιρνε το παιδί, δεν είχαν κάτι εδώ που φαινόταν. Δεν ζούσαν μαζί, αλλά διατηρούσαν κάποιες σχέσεις. Ναι, το παιδί το έπαιρνε αυτός καμιά φορά, το πήγαινε βόλτα με το αυτοκίνητο, μιλούσαν κάποιες στιγμές εδώ μπροστά στο μαγαζί ή πήγαινε εκεί στο σπίτι του, αλλά δεν φαινόταν τέτοιο πράγμα, ας πούμε. Προτού μια μέρα ήρθε, ήπιε καφέ εδώ μαζί το πρωί, ας πούμε, γιατί πάει στα ζώα του αυτός, όλα καλά, καμία. Γενικότερα στο παρελθόν έχουμε πληροφορίες τι άνθρωπος ήταν ο 56χρονος. Κοιτάξτε, αυτός ήταν αφοσιωμένος με τη δουλειά του με τα ζώα, έβγαινε που και που, δεν είχε συναναστροφές πολλές με τον κόσμο. Μα, αυτά, τίποτα άλλο. Έτσι, να ρωτήσω κάτι. Για τέτοιο πράγμα, με καμία δύναμη. Τις τελευταίες τρεις ημέρες, δηλαδή μετά το δικαστήριο της Τρίτης, είχατε παρατηρήσει εσείς μια αλλαγή στη συμπεριφορά του, να είναι πιο νευρικός, πιο επιθετικός? Όχι, ήρθε στο μαγαζί, σας λέω, προχθές, μετά το δικαστήριο και ήπιε καφέ το πρωί, όλα καλά, μιλούσαμε τι γίνεται, πώς πάει, καλά, τίποτα, ας πούμε, το σχετικό. Απλώς φαινόταν ότι ήταν αδυνατισμένος, δηλαδή, το λέω αδυνάτησες, ρε, γιατί δεν τρώσε αυτό του είπα. Μόνο αυτό. Κύριε Καλογερίδη, αυτό το παιδάκι ήταν ούτε ενός έτους, ε. Ναι, τον Νοέμβριο έκλεινε χρόνο. Είχε άλλα παιδιά ο αυτόχειρας, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω είχε μεγάλη διαφορά με την ήτανε γυναίκα. Ήταν παντρεμένος, διαδεδομένος και είχε δύο παιδιά. Άρα υπάρχουν και άλλα πρόσωπα δηλαδή. Δύο παιδιά μεγάλης ηλικίας. Ναι. Μεγάλης ηλικίας, τα οποία ήταν από την πρώτη γυναίκα του και δεν έχουν καμιά σχέση με αυτό. Δεν ζουν εκεί στην περιοχή, όχι ότι θέλουμε να εμπλέξουμε, αλλά φαντάζομαι το σοκ. Στην Καβάλα ζουν αυτά τα παιδιά του. Μάλιστα. Με τη γυναίκα του την πρώην. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καλογερίδη. Τα συλληπιτήρια δεν ξέρω πού να τα απευθύνω αυτή τη στιγμή πραγματικά, αλλά νομίζω ότι δεν έχει τέλος αυτή η ιστορία. Δεν υπάρχουν λόγια, Μάριον. Δεν υπάρχουν λόγια.